Καλημέρα κύριε Παραστατή. Καλημέρα σας κύριε Βενιέρη, καλημέρα. Και ο κύριος Βαραγιάννης καλημέρα, μαζί. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά. Μάθαμε ότι έχετε πάρει την απόφαση να μην στηρίξετε σε καμία περίπτωση υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη θέση την ξέφρασα εγώ αρκετούς μήνες πριν. Ήμουνα κάθετος, απόλυτος, δεν έχω να κρατήσω κάτι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν το κάνω τώρα, το έχω κάνει πολλούς μήνες πριν. Ναι. Όταν ρωτήθηκα δηλαδή, έτσι, ήμουνα σαφέστατος, ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω Πρόεδρο Δημοκρατίας, όχι γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με κάποιο όνομα ή ενδεχομένως με το θεσμό κλπ. Απλούστατα, εξ αφορμής αυτού, έτσι, είναι αν θέλετε και ένας τρόπος να μην συνεχιστεί η σημερινή πολιτική η οποία ακολουθείται. Έτσι, η οποία θεωρώ πως είναι καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Ναι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είστε κοινοβουλευτικός άντρας καιρό, να με βοηθήσετε. Αν δεν κάνω λάθος, το Σύνταγμα αντιμετωπίζει κάθε βουλευτή ως μονάδα και όχι ως μέρος ενός τούβλου ενιαίου. Βεβαίως. Ωραία. Σε μια διαδικασία ύψιστη, γιατί έχουμε προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βεβαίως. Είναι λογικό, κύριε Παραστατίδη, να βγαίνει ή οσδήποτε βουλευτής, είτε αρνητικά είτε θετικά, στο ενδεχόμενο να ψηφίσει όχι κάτι το οποίο ακόμη δεν ξέρει ποιο θα είναι. Κοιτάξτε να δείτε, είπα προηγουμένως και ξεκαθαρίσα ότι δεν έχει να κάνει με τον θεσμό και το πρόσωπο του όποιου υποψήφιου για πρόεδρο δημοκρατίας. Όμως ξέρετε, από την άλλη πλευρά, έχουμε μια κατάσταση τραγική και για την κοινωνία και για τη χώρα. Θεωρώ πως αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο σε αδιέξοδα, διότι δέστε, εγώ ήμουν σε έναν πολιτικό χώρο. Στο Πασόκ ήσασταν, χρόνια. Δεν συγκρούστηκα ή δεν αποστασιοποιήθηκα γιατί ας πούμε ήταν ο ένας πρωθυπουργός ή ο άλλος. Δεν είχε καν να κάνει σε καμία περίπτωση. Άλλο πράγμα είναι ο πρωθυπουργός και άλλο είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Παραστατίδη. Άλλο πράγμα είναι ο πρωθυπουργός, τον οποίο τον αλλάζεις όποτε προκύψουν εκλογές, και άλλο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θεσμικά για μία πενταετία είναι ο πρώτος πολίτης μιας χώρας. Και με τη συμπεριφορά σήμερα του πολιτικού μας συστήματος, των πολιτικών δηλαδή, τι κάνετε, αποτρέπετε ενδεχομένως σε μία, δύο, τρεις καλές προσωπικότητες να διεκδικήσουν την Προεδρία. Γιατί κάνατε την Προεδρία, την θέση του Προέδρου, κομματικό αντικείμενο. Όχι, όλοι δεν σας. Είναι όλοι σας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, κύριε Βενιέρη, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εσείς ναι, είσαστε προηγούμενοι από τον Πασό και δεν ανήκετε. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν μιλάω για τον Παρθατήδη μόνο. Προηγουμένως μιλήσαμε με το Μελά. Έτσι όπως το συμπεριφέρεστε όλοι οι βουλευτές, ενταγμένοι στα κόμματα και ανεξάρτητοι βουλευτές, κύριε Παραστατίδη, έχετε αποθήσει εντελώς σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβολίζουν και έχετε αφήσει το πεδίο ανοιχτό για ανθρώπους οι οποίοι θα παίξουν τον ρόλο του κομματικού εκπροσώπου εκεί μέσα. Μερικός, καθολικός, δεν έχει σημασία. Αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε, αυτό μένει να το δούμε. Γιατί σίγουρα και η επιλογή ενός προσώπου έχει τη δική του σημασία και τη δική του βαρύτητα. Όμως νομίζω πως αυτή τη στιγμή, λόγω των αρμοδιοτήτων του ενός Προέδρου Δημοκρατίας, ξέρετε ότι δεν έχει αποφασιστικούς, δεν έχει ρόλο τέτοιος να καθορίσει πραγματικά τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται, γιατί είναι πρωθυπουργικό το σύστημα στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που προέχει για εμένα προσωπικά είναι αυτό το οποίο βιώνουμε. Και αυτό το οποίο βιώνει σήμερα πραγματικά βιώνουν οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να ιεραρχώ τα πράγματα, έτσι, και όταν ας πούμε συγκρούομαι και είμαι απέναντι σε αυτή τη σημερινή πολιτική, την οποία θα ήθελα να έχει ανακοπεί όχι σήμερα αλλά από χθες ή αύριο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη συνειδητή, έτσι μια πράξη πολιτική, και ο καθένας, ο κάθε βουλευτής, αυτό που είπατε βεβαίως είναι δική του υπόθεση βάσει του συντάγματος, αρκεί αυτό να το αποδέχονται και τα κόμματα. Διότι όταν ένας βουλευτής είναι ενταγμένος σε ένα κόμμα και αποφασίζει να ψηφίσει σύμφωνα με τη συνείδησή του, όπου καλύπτεται από το Σύνταγμα και επιβάλλεται να το κάνει, έρχονται τα κόμματα και σου λένε, ξέρεις, σε θέτω εκτός κοινοβουλευτική ομάδα ή εκτός κόμματος. Κύριε Παραστατίδη, ακούστε λίγο και θα σας το πω καλοπροαίρετα. Δείτε λίγο, δεν είναι μόνο τωρινό το φαινόμενο. Δείτε λίγο πώς έγινε μέχρι σήμερα η επιλογή
υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας με εξαίρεση τον Στασινόπουλο τον Μιχάλη το 1974, από ό,τι ήταν πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δύσκολες μεταβατικές περιόδους. Κάθε φορά η εκλογή γινόταν με γνώμονα και μόνο καθαρά τα κομματικά σας κριτήρια. Προφανώς. Ναι, σε μια θέση πολιτιακή ενός προσώπου ο οποίος σημαίνει συμβολισμό, πάντοτε με κομματικά κριτήρια, και το κόμμα σας, δεν ξέρω αν ήταν βουλευτής τότε, με γαλάζια ψηφοδέλτια πήγε και έβγαλε πρόεδρο. Καιρός. Δεν είμαι βουλευτής, εγώ από το 9 είμαι βουλευτής. Ωραία. Είμαι. Ναι, το κόμμα, το Πασόκ, λέω τότε, είχε επιλέξει εκείνη τη διαδικασία για να μην χαθεί μία ψήφος και φοβόταν όλοι ότι δεν ψήφιζε ο Θοδωράκης ο Μίκης τότε. Για δείτε πώς έχετε χειριστεί τα πολιτικά κόμματα, την ύψιστη, λέτε εσείς το λέτε. Το λέτε εσείς, δηλαδή τα κόμματα το λένε. Ότι είναι η ύψιστη θεσμική διαδικασία, ότι είναι ο σημαντικότερος πολίτης της χώρας, ο οποίος συμβολίζει. Δείτε πώς του συμπεριφέρεστε, ακόμη και το αγνώστου. Αυτού ο οποίος θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί. Για πείτε μου εσείς τώρα, πείτε ότι τελικώς βρίσκουν τους 180. Και βγαίνει ο κύριος Φούφουτος. Αυτός ο Φούφουτος. Με τους άλλους 120, τι σχέση θα έχει. Για πέστε μου, η εκλογή του Προέδρου η επόμενη μέρα, μπορείτε να μου πείτε, δίνει λύσεις, δίνει όποια λύση ή να συμμετούσει, δίνει τη λύση αυτή που ενδεχομένως θα επιθυμούσαν ή θα θέλανε οι πολίτες. Μα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι για να λύσει αυτά τα ζητήματα, αγαπητέ μου κύριε Παστατήτη. Συγγνώμη λίγο, πηγαίνετε με μία ψήφο, ακούστε με λίγο κύριε Παστατήτη, πηγαίνετε με μία ψήφο. Αν είχε εκλεγεί, αν εκλεγεί πρόεδρος, παράδειγμα, η επόμενη μέρα αλλάζει κάτι. Όχι. Αλλάζει κάτι σε σχέση με την σημερινή πολιτική. Όχι, 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 δεν αλλάζει τίποτε. Αλλά γιατί συγχέεται, γιατί συνδέεται, γιατί ταυτίζεται τη μία διαδικασία η οποία γίνεται κάθε 5 χρόνια αυστηρά με μία διαδικασία η οποία μπορεί να προκύψει από πρόταση μομφής, από ψήφο εμπιστοσύνης, από εθνικό ζήτημα ή από το τετραετές διάστημα το οποίο πρέπει να εκπνεύσει. Καλά τώρα, καλά τώρα, εντάξει. Ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα αυτά είναι γνωστά πράγματα και δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε. Ωραία. Να το πω διαφορετικά. Αν έβγαινε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν ήταν μέσα στην κομματική φαρέτρα των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, θα είχε το σθένος σε ένα προεδρικό διάταγμα να το στείλει πίσω και να προκηρυχθούν εκλογές εξαιτίας αυτού. Αλλά επειδή έτσι όπως λειτουργείτε, τους έχετε μέσα στην αυλή σας, μια ζωή θα σας εξυπηρετούν. Είτε αριστεροί είναι σαν τζετάκηδες, είτε δεξιοί είναι. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μακούτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτον δεν θα εκλεγεί και άμεσα και γρήγορα ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι, με 120. Εσείς θα δεχόσασταν, κύριε Παραστατήδη, εσείς θα δεχόσασταν με 120 έδρες να είστε πρόεδρος Δημοκρατίας. Αφήστε να το δούμε. Τι να το δούμε. Γιατί θα έπρεπε δηλαδή να εκλεγεί, ξέρω εγώ, με 120 και δεν μπορεί να εκλεγεί και με 150 ενδεχομένως και με 150 πάνω. Θα το δεχόσασταν εσείς. Να συμβολίζετε δηλαδή, να συμβολίζετε τη δημοκρατία μιας χώρας με τις μισές ψήφους βουλευτών, θα το δεχόσασταν. Κοιτάξτε, αυτό μένει να το δούμε. Να δούμε και το πρόσωπο που θα προταθεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κομματικό πρόσωπο. Μην προτρέπετε. Μα εσείς είπατε ότι δεν ψηφίστε κανένα. Αν πούνε και οι άλλοι το ίδιο, πριν να ακούσουν ποιος είναι. Είναι ένας πρόσωπο ευρείας αποδοχής και ενδεχομένως να έχει τη συνένεση έτσι και την ψήφο, ενδεχομένως και όλες τις βουλές. Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βενιέρη και κύριε Καραγιάννη. Βαραγιάννη, αλλά κύριε Παραστατήδη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο συναντηθήκατε χθες είπε ότι και ο Θεός ο ίδιος να είναι υποψήφιος δεν θα τον ψηφίσουμε. Τώρα λέτε ότι... με την σημερινή πολιτική κατάσταση, κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει γιατί έκανε μια πρόταση. Είστε βέβαιος δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα έχει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία ώστε να μπορέσει να ασκήσει την πολιτική του? Από πού προκύπτει αυτό? Αυτά μένει να τα δούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι σήμερα τι βιώνουμε. Δεν πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή τι βιώνει ο κόσμος πραγματικά και η κοινωνία μας. Και η χώρα σαν χώρα που πράγματι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μια πολιτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά, την έχουμε ζήσει και την έχουμε βιώσει εδώ και 4-5 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξει. Όσο επιμικρύνεται, όσο χρόνος πραγματικά, όση παράταση χρόνου γίνεται, νομίζω ότι αυτό οδηγεί ακόμη σε χειρότερες καταστάσεις και ενδεχομένως να μην υπάρχει και επιστροφή. Αντιλαμβάνεστε, αυτό προέχει. Δεν έχει να κάνει με ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως δεν έχουμε δει και αν τον προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Και με λίγα λόγια, επειδή πλέον έχετε μια θητεία και εσείς κάποιον χρόνο στη Βουλή, με λίγα λόγια λέτε, λέω εγώ τώρα, με βάση και τα δημοσκοπικά, ότι οι 33% είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη δύναμη για να κυβερνήσει τον τόπο, ενώ 25-26% δεν είναι. Γιατί στην καλύτερη περίπτωση, έτσι όπως προκύπτουν τα δημοσκοπικά ευρήματα,
αυτή θα είναι, αν γινόταν αύριο οι εκλογές, η διαφορά. Δηλαδή οι 3,3 στους 10 μπορούν και πρέπει, ενώ οι 2,6 στους 10 δεν μπορούν και δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Δηλαδή, όταν καίγεται η γειτονιά μας, εμείς δεν χρειαζόμαστε εθνική συνεννόηση. Μα ποιος την έκαψε τη γειτονιά μας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτές τις πολιτικές δεν την κάψανε. Δείτε λίγο στον. Κύριε Παστρίδη, επειδή μιλάω με έναν δήμαρχο, με έναν άνθρωπο και της αυτοδιοίκησης από την. Παρακολουθείτε και τα θέματα εκεί στο Κιλκής. Για δείτε λίγο, ξεχάστε την υπόλοιπη Ελλάδα, δείτε μέσα στο Κιλκής ποιοι την κάψατε. Να πάω στα σκάνδαλα της νομαρχίας, να πάω στα σκάνδαλα του Δήμου. Για να δείτε ποιοι, ο καθένας βγάζει την ουρά του απ' έξω τώρα. Μόνο στο νομό Κιλκής, μπείτε λίγο στο νομό Κιλκής και θυμηθείτε λίγο τι έχουν γίνει αυτά τα 30 χρόνια. Τα δικαστήρια, δεν το λέω προσωπικά για τον Παραστατίδη. Να σας πω κάτι, διότι εγώ διατέλεσα νομάρχης στο νομό Κιλκής. Ξέρω, ναι, αλλά διατέλεσε και άλλος νομάρχης, ο οποίος τρέχει στα δικαστήρια. Πώς κανείς χειρίζεται τα θέματα και τα ζητήματα ή το δημόσιο χρήμα είναι ευθύνη του καθενός. Ναι, δεν διαφωνώ. Επειδή προέκυψαν κάποια προβλήματα ενδεχομένως τα οποία έχουν. Όχι κάποια, όχι κάποια. Όχι κάποια. Και στο νομαρχία και στο Δήμο ξέρετε τι έχει προκύψει. Εισαγγελείς μπήκανε, δικαστές μπήκανε. Ό,τι έγινε στο νομό Κιλκής έγινε και στους υπόλοιπους στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για τον Παραστατίδη και για τις ημέρες του Παραστατίδη. Δεν έχει σημασία αυτό. Σας λέω, ό,τι έγινε τοπικά σε κάθε περιοχή της Ελλάδας έγινε και συνολικά. Αλλά θα σταθούμε σε αυτό. Στη σημερινή πολιτική κατάσταση. Αυτό σημαίνει. Ορίστε. Πρέπει δηλαδή να ανεχθούν όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν. Δηλαδή να γίνονται όλοι οι υπολογισμοί, να έχουν μια κυβέρνηση όπου όλοι οι υπολογισμοί γίνονται κάνοντας αναφορά σε νούμερα και σε νόμιμες λογιστικές πρακτικές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πως πίσω από αυτά υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές. Σε αυτά δεν θα διαφωνήσουμε. Σε αυτά δεν θα διαφωνήσουμε. Όλα είναι λογιστικά. Όχι, όχι. Η διαφωνία μας είναι σε άλλο θέμα, κύριε Παραστατίδη. Στο ότι έχετε εμπλέξει, έχετε βάλει στην συζήτηση αυτή τον ύψιστο κατ' εσάς θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Στα υπόλοιπα μπορεί να ταυτιζόμαστε και να έχω και πιο προχωρημένες απόψεις από εσάς. Αλλά γιατί τα συγχαίρετε, δεν κατάλαβα εγώ. Σημαίνει, ας πούμε, ότι δίνουμε λύσεις στην πορεία της χώρας, δίνουμε. Δεν καταλαβαίνω, έχει καμιά σημασία αν ο πρόεδρος βγει, ας πούμε, 10 μέρες, 20 μέρες μετά τις εκλογές, ένα μήνα. Όχι, όχι, σημασία έχει ότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται με έψιλον και αποτρέπεται με αλφαγιώτα η εμπλοκή, η ανάμειξη, η πρόθεση, η επιθυμία κάποιων σοβαρών ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν και δύο κουβέντες παραπάνω πέρα από τα κλισέ σας να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι της πολιτικής. Αυτό, τίποτα άλλο. Για πέστε μου, ο πρόεδρος, τι δυνατότητες έχει να. Δεν έχει σημασία. Όσο το αντιμετωπίζετε, ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας σοβαρός ακαδημαϊκός. Κύριε, με τον κύριο Καραγιάννη, μιλώ και κύριε Βαραγιάννη. Με βήτα και τα δύο. Και τα δύο με βήτα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βαραγιάννη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Έτσι. Πρόεδρο δημοκρατίας θα έχει η χώρα. Πιθανόν να έχει και την ευρύ αποδοχή και ενδεχομένως να έχει και μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι ενδεχομένως θα πάρει την περίοδο αυτή με τα ποσοστά τα οποία θα εκλεγεί αυτή την περίοδο που βιώνουμε. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και δεν είναι υποχρεωτικό ο πρόεδρος ο οποίος θα προκύψει μετά τις εκλογές να είναι κομματικός. Διότι αντιλαμβάνεστε και μια κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, ενδεχομένως δεν θα ήθελε αυτού του είδους τη λογική να υπάρχει, ας πούμε, μια κυβέρνηση συγκεκριμένη και με έναν πρόεδρο συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος ξέρετε ότι έχει ελάχιστες αρμοδιότητες παρέμβασης στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στις πολιτικές οι οποίες ασκούνται. Λοιπόν, αν πραγματικά είχε αυτή τη δυνατότητα, τότε ενδεχομένως να συμφωνούσα κατά κάποιο τρόπο με την άποψή σας. Αλλά ο πρόεδρος με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα δεν ξέρω πραγματικά. Καλώς. Κύριε Παραστατίδη, μια τελευταία ερώτηση. Θα κατέβετε στις επόμενες εκλογές? Όχι, όχι, αφήστε λίγο να κλείσουμε. Θα κατέβετε στις επόμενες εκλογές? Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν είναι, νομίζω, θέμα συζήτηση. Πώς δεν είναι τώρα? Εδώ ο τόπος θέλει να ξέρει τι θα κάνετε και οι ανεξάρτητοι κτλ. Θα συνεργαστείτε με κάποιον? Ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει ομάδα που εκπροσωπεί, ξέρω, κάποιος εκφράζει, εκπροσωπεί όλους οι υπόλοιποι. Όχι, όχι, εσάς λέω, ο κύριος Παραστατίδης, ο Κιλκής θα κατέβει υποψήφιος. Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι. Τώρα τι να σας πω, κατέβω υποψήφιος, δηλαδή δεν είναι. Δεν σας ρωτάω άμα κερδίσει το Τζόκερ τώρα, προς Θεού δηλαδή, κύριε Παραστατίδη, ρωτάω άμα θα κατέβετε υποψήφιος.
Απλώς εγώ συμμετέχω σε μια προσπάθεια ανατροπής σημερινής πολιτικής κατάστασης. Το αν θα είμαι ή όχι, νομίζω λίγο διαφέρει τον κόσμο. Μάλιστα, γιατί διάβαζα κάπου ότι η συμφωνία ήταν να πάτε πακέτο, δηλαδή να είστε και υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχει βάση όχι, αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Όχι. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το γράφουν στα blogs και θέλω να το ξεκαθαρίσουν. Τέτοιο ζήτημα ούτε μπήκε ούτε έγινε. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι ξέρω εγώ, παράδειγμα, εγώ θα σε εντάξω. Γι' αυτό και δεν το είπα, κύριε Παραστατήδη, και ρώτησα ευθέως εσάς, γιατί δεν ήθελα να παράγω εγώ πράγματα τα οποία διαβάζω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν είναι τη στιγμή κανείς τώρα να κάνει αναφορά αν θα είμαι ή δεν θα είμαι. Τι σημαίνει αυτό. Μπορεί και να μην είμαι. Μπορεί όμως και να είμαι. Δηλαδή τώρα είναι μια στιγμή που δεν τίθενται τέτοια ζητήματα. Καλά, ούτε για τον Πρόεδρο. Ζήτημα θα τεθεί το Φεβρουάριο, έτσι, αλλά μιλάτε για τον Πρόεδρο. Δεν άκουσα. Λέω, ούτε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή τίθεται ζήτημα. Θα τεθεί μετά τον Μάρτιο κανονικά. Οπότε, αλλά εσείς μιλάτε, λέτε την άποψή σας. Ναι. Είναι μια άλλη διαδικασία αυτή και νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός άνδρας πρέπει να ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του, έτσι, για να μην συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρετε, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ακριβώς πρέπει κανείς και ως βουλευτής και ως πολιτικός άνδρας να μην δίνει τα δικαιώματα αυτά έτσι ώστε να συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν, εάν όλοι βγαίναν και ήταν ξεκάθαροι και είχαν τοποθετηθεί, δεν κατάλαβα τι να περιμένω εγώ. Να περιμένω τι να με προσεγγίσει κάποιος να μου πει τι θα κάνω. Είναι δυνατόν? Εγώ έχω κατασταλάξει μόνος μου, δεν πιέστηκα από κανέναν, δεν με έχει υποβάλει κανείς σε μια τέτοια λογική. Ωραία, να με πει. Ωραία, είναι σαφέστατο, κύριε Παραστατήδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, χαιρετούμε. Καλό πρωινό. Focus 103,6.